Το ενδιαφέρον τράβηξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής το θέμα των ασφαλτοστρώσεων, με την απίστευτη παραδοχή πως τα έργα ξεκίνησαν το 2015 για να ολοκληρωθούν το 2018 παραμονές εκλογών, όπως επεσήμανε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Κοινωνία Πολιτών Καρά Αχμέτ. Τώρα τελευταία έχετε ξεκινήσει και βλέπω εδώ δηλαδή περιμένετε να έρθουμε στην προεκλογική περίοδο να δείξετε ότι έχετε κάνει κάτι. Αυτό παλιό είναι. Απλά καλά τα έχουμε ψηφίσει από το 2015. Παλιό είστε οι διαδικασίε. Παλιό είστε οι παλιοί. Εσεί τα ξέρετε, εσεί είστε οι παλιοί. Εμεί είμαστε οι παλιοί. Στο Αγγλικό Συμβούλιο. Το Βολοπεδρό. Αν είσαι στην εκλογική του 2015, θα έχουμε ψηφίσει από τότε. Τώρα ολοκληρώνονται. Τώρα αυτό που λέτε, αυτό που λέτε είναι πολύ χειρότερα από αυτό. Δηλαδή εσείς ψηφίσατε το 2015 για να τα γυρίσετε το 2018. Όχι. Οι διαδικασίες με τους διαγωνισμούς καθυστερούν. Το ξέρεις αυτό. Επειδή είναι μεγάλα ποσά, είναι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και καθυστερούν. Υπάρχει τύπος εδώ. Το 2015 σε πουλή την υπηρεσία. Τώρα που μπήκε σε ένα δρόμο με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, να καταρτίζουν την πλατφόρμα, να βάλουμε τα έργα, να βάλουμε χειριστές, να βάλουμε μέρα, να βάλουμε τα. Φτάσαμε από το 2015. Άρχισε να περπατάει. Αυτό είναι καλό, κύριε Καρά, γιατί δεν πεθάνουμε. Καλό είναι. Γιατί θα βγείτε στο χώρο θα λέτε θα έχετε έργα. Τα κάναμε αυτά. Τώρα, αν θα μπορέσετε να βγείτε, βέβαια. Εδώ τι πρέπει να ορίσουμε, πρέπει να ορίσουμε. Ποιο το είπε. Ένα χειριστή, ε. Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Πριν προχωρήσετε στον χειριστή. Μιλάμε για ολοκλήρωση ασφαλτού. Τι κάναμε εκεί, δηλαδή, όταν λέμε ολοκλήρωση, άρα σημαίνει ότι κάτι κάναμε εκεί. Για να έγινε. Είχε ένα έργο που έληξε τώρα τελευταία, είναι η παραλαβή, από το 2014, τότε, 2015 πότε ήταν. Τέλειωσε αυτό το έργο και κάνουν τα υπόλοιπα. Έτρεχε δηλαδή ένα έργο. Ναι, στη Λεύκη. Στη Λεύκη, από το 2014. Ναι, από ό,τι είπε, δεν θυμάμαι, ασφαλώ είναι στη Λεύκη. Όλο το χώρο. Για πείτε μας λίγο, γιατί μιλάμε για τη Λεύκη. Δεν μιλάμε για ολόκληρη την Ξάνθη. Μιλάμε για τη Λεύκη, βέβαια, έτσι. Δεν μιλάμε για τη Μέρια. Θέλει κάτι δεκαετίες να... Τι ξεκινήσει, ότι ολοκληρώνεται. Ασφαλώς τώρα, τώρα δεν ξέρω τι για την ασφαλώς. Πρέπει να είναι και η υπηρεσία, άμα δεν θα σας το πει, τι θα σας πω. Και να είχαμε τη τεχνική υπηρεσία, ο κ. Συνέδριος δεν θα μας απαντήσει, το γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό προτιμούμε να μας απαντήσετε εσείς, αν μπορείτε βέβαια. Τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τη Λεύκη, τι κάνατε. Είχε ένα έργο η Λεύκη, δεν θυμάμαι τώρα το ποσό, δουλεύτηκε. Τέλειωσε αυτό το έργο και είχε βγει μια μελέτη για τα υπόλοιπα. Ναι, εσείς λέτε όπως εκείνο το έργο που έπρεξε, ήταν από το 2014, είχε ξεκινήσει το 2014. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, δεν μπορούσα να πω το ξεκίνησε. Επειδή ξεκίνησε είναι 2-3 χρόνια που είναι. Ωραία, να πιαστώ τότε από αυτά που είχε πει ο κ. Ατζεφρεμίδης. Λέει το 2015 εμείς ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή να ξεκινήσει αυτό το έργο. Άρα δηλαδή. Όχι αυτό το έργο του συγκεκριμένου. Ποιο? Γενικά. Μάλιστα, ο κ. Αχμάτ αναφέρθηκε και στο θέμα τη παλιά χρήση, όπου όπως σημείωσε η κατάσταση των δρόμων είναι απαράδεκτη. Το 2014 πριν από τις δημοτικές εκλογές. Πάρα πολλοί υποψήφοι του συνδυασμού σας και ειδικότερα οι υποψήφοι από την περιοχή της Χρύσας έκαναν βότες στο χωριό, στον οικισμό και έλεγαν εδώ θα ασφαλτοστρώσουμε, εδώ αυτό θα κάνουμε και στην παλιά Χρύσα δεν έχει γίνει τίποτα. Κυριολεκτικά. Αυτό ας καταγραφεί. Έχετε περάσει καθόλου τώρα την κατάσταση στον δρόμο. Εγώ... Έχετε περάσει καθόλου. Και λέτε ότι είναι όλα καλά. Δεν είναι ένα δρόμο που να έχει. Ποιος δρόμος. Ο δρόμος πηγαίνει... Μισό. Ο δρόμος που πηγαίνει παλιά Μοσίνη. Ναι. Είναι καλός αυτός ο δρόμος. Παλιά Μοσίνη. Από την παλιά Χρύσα, περνάμε τη γέφυρα της Χρύσας, παλιά Χρύσα, πηγαίνουμε προς παλιά Μοσίνη. Προβλήματα υπάρχουν. Μόνο, δεν μιλάω. Μιλάω για όλο το... Μέχρι παλιά Μοσίνη. Από αυτά, πού είναι όμως, εγώ στην παλιά Χρύσα με το Θεοδωρίδη, δίπλα από το γήπεδο μου. Ναι, από το σημείο είναι κοντό. Ωραία. Και είναι η Πορσίνη αρχίζει, έτσι. Από πού? Την αεροταφεία. Όχι. Αριστερά. Όχι. Από εκεί αρχίζει. Η παλιά Μορσίνη ξεκινάει από το σημείο που είναι το σπίτι του κυρίου Μπέλη. Ωραία. Άμπορα, ωραία, συμφωνούμε.
Τι συμφωνίες, εσύ είναι τα νεκροταφεία τα γραμματεία. Σε ό,τι αφορά στο θέμα του κολυμπητηρίου, όπως έγινε γνωστό, ήδη έγινε η κατακύρωση του έργου που αφορά στην πρώτη φάση των εργασιών βελτίωσης και αποκατάστασης, ενώ αναδείχθηκε και ο προσωρινός ανάδοχος για τη μηχανολογική μελέτη. Κάτι βέβαια που οδηγεί αβίαστο στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτής της δημοτικής αρχής είναι μάλλον δύσκολο να δούμε το κολυμπητήριο να λειτουργεί και πάλι, αν βέβαια λειτουργήσει ποτέ.